Δύσκολη ήταν και παραμένει η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων εξαιτίας της πανδημίας, καθώς μπορεί να μειώθηκαν οι διασωληνώσεις και οι εισαγωγές γενικότερα, ωστόσο παραμένει ακόμη αυξημένος ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, Γιώργος Φρούδας, ερωτήθηκε στις υπογράμμεις ότι δεν θα έπρεπε να έχει κλείσει η τρίτη ΜΕΛ, καθώς αυτή τη στιγμή, όπως είπε, επιβαρύνεται από το κλείσιμό της η λειτουργία όλου σχεδόν του συστήματος του νοσοκομείου. Έκανε λόγο για κουρασμένο προσωπικό που δυστυχώς, όπως είπε, συνεχίζει να δίνει καθημερινά μάχη για να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που έχει να φέρει εις πέρας. Θεωρώ ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη. Βεβαιασμένη διότι το κλείσιμο της ΜΕΛ 3 δημιούργησε και συγχρόνως η τοποθέτηση ασθενών COVID χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες σε απλές κλίνες κλινικών. Σε πάρα πολλές κλινικές, δημιούργησε εκείνες τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά και τα περιστατικά COVID αλλά και συγχρόνως τα απλά περιστατικά. Και για να γίνω συγκεκριμένος, δεν μπορεί δύο νοσηλεύτριες στη Βάρδια, η μία να βρίσκεται σε περιστατικό COVID και άλλη να αντιμετωπίζει 40 και 50 ασθενείς. Εγώ είχα επισημάνει σαν σύλλογος εργαζομένων από την αρχή την αναγκαιότητα να παραμείνει η τρίτη κλινική και όταν τα περιστατικά είχαν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που θα μας επέτρεπε να κλείσουμε την κλινική αυτή, να την κλείναμε. Δεν εισακουστήκαμε, επικράτησε η άλλη λογική και αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτής της φύσεως με την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Τα περιστατικά παραμένουν και οι κλινικές COVID και οι μονάδες είναι σε εγρήγορση. Τα επίγοντα είναι επίσης σε εγρήγορση και τα περιστατικά που προσέρχονται παρότι είναι πιο ελαφριά είναι αρκετά καθημερινά και η δυσκολία αντιμετώπισης είναι αυξημένη. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν έχει καθησυχάσει ο Κουρνιαχτός και είναι αναγκαίο να πω ότι το προσωπικό είναι πάρα πολύ πιεσμένο και σε συνεχή εγρήγορση.